Κυρίες και κύριοι, η ομάδα των Χανίων πραγματικά εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Super League 2 και εμείς έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχόμαστε μέσω σύνδεσης Skype τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Ταουσιάνη. Κύριε Ταουσιάνη, καλησπέρα σας. Αφού δώσω και εγώ, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη, τα συγχαρητήριά μου σε αυτό το παιδί, το Χαράλαμπο, το Ταγαΐδη, για αυτό το πολύ σπουδαίο πράγμα που έκανε και περισσότερο για τα μαθήματα ζωής που δίνουν γενικά αυτά τα παιδιά, τα Παραλυμπιονίκιας. Θα σας καλησπερίσω και εγώ, να ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε έστω και τηλεοπτικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Και εγώ το ίδιο, η εκτίμηση άλλωστε είναι αμοιβαία. Μετά το πέρασε, κύριε Ταουσιάνη, 6 αγωνιστικών, πραγματικά η ομάδα των Χανίων τα πηγαίνει καταπληκτικά, οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στη Super League 2, έχοντας 15 βαθμούς. Και όχι μόνο αυτό, καθώς κατά γενική ομολογία παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ομάδα ποδοσφαιριστών, ένα σύνολο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι τα έχουν πάει περίφημα μέχρι τώρα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είμαστε ικανοποιημένοι και φυσικά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν. Σε μια σειρά παιχνιδιών όπου και πολύ καλές εικόνες έχουμε παρουσιάσει, πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές έχουμε δει στα γήπεδα από αυτά τα παιδιά. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες νίκες. Και αν μη τι άλλο, δείχνουμε έως τώρα ότι είμαστε μια καλή ομάδα και ότι δίκαια έως τώρα βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε. Και λέω το έως τώρα, γιατί το τώρα είναι η αρχή, είμαστε μόλις στην 6η αγωνιστική και φυσικά το ζητούμενο είναι να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να παραμείνουμε σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει και να τον ισχυροποιήσουμε στην πορεία, γιατί αυτό είναι, όπως είπα, το ζητούμενο, ιδιαίτερα όταν έχεις υψηλούς στόχους. Ωστόσο, έχετε βγάλει ένα δύσκολο, θα λέγαμε, πρόγραμμα. Έχετε πάρει σπουδαίες εκτός έδρας νίκες με Ιωνικό, Καλαμάτα και Καλυθέα. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά το νερό μπαίνει στα βλάκια, παρότι είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα, όπως λέτε. Το νερό μπαίνει στο αυλάκι, αλλά το θέμα μας είναι να παραμείνει και στο αυλάκι. Αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλές νίκες, αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή βέβαια, όποια και αν είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα από ένα σερινικό, αλλά γενικότερα όποια και αν είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται μετά από ένα αγώνα, είτε αυτά είναι χαράς γιατί όλα πήγαν καλά, είτε στεναχώριες γιατί κάτι δεν πήγε καλά, είναι η επόμενη μέρα, είναι πολύ σπουδαίο η επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, μετά το παιχνίδι της Καλυθέας, στη δόμηση προπονήσεων που θα μας εξελίξουν και στο πώς θα συσσωρεύσουμε την ενέργειά μας να πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο προσεγγίζουμε και αυτό με την ανάλογη σοβαρότητα, όπως κάνουμε πάντα. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, την προσεχή Κυριακή, λοιπόν, ένα ακόμη παιχνίδι πρόκληση, θα λέγαμε, στην έδρα σας, τι άλλο από νίκη και σε αυτό το παιχνίδι, φαντάζομαι, ο στόχος. Τα πάντα έχουν μία σειρά. Η εικόνα μας και η αγωνιστική μας απόδοση να είναι αυτή που εμείς απαιτούμε από τους εαυτούς μας μέσω της καθημερινής δουλειάς που κάνουμε. Συνήθως όταν φεύγουμε από το γήπεδο χορτασμένοι και γεμάτοι και ικανοποιημένοι με την απόδοσή μας, συνήθως έχουμε καταφέρει να έχουμε φύγει και νικητές. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που πολύ απρόβλεπτο και το ζητούμενο πάντα είναι, όπως σας είπα πριν, να έχουμε μια καλή αγωνιστική απόδοση, όπως έχουμε συνηθίσει έως τώρα. Το πολύ δυνατό ξεκίνημα βέβαια δείχνει και την ποιότητα της ομάδας, όπου έχετε θέσει στόχο την άνοδο ξεκάθαρα, κύριε Ταουσιάνη. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη. Το επόμενο βήμα εξέλιξης αυτής της ομάδας ήταν να πάει ένα βήμα παρακάτω από ό,τι είχε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια. Η Παέχανια ήταν μια ομάδα η οποία ανέκαθεν στην κατηγορία είχε μια ευχάριστη παρουσία, αλλά ποτέ δεν είχε πίστεται σε έναν μεγάλο βαθμό διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Οπότε το ζητούμενο μας φέτος είναι να μπορέσουμε να στελεχώσουμε μια ομάδα και μέσα από την δουλειά μας να φτάσουμε στο σημείο, στους αγωνιστικούς χώρους, να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε μέχρι την τελευταία στιγμή την άνοδο. Δείχνουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε διεκδικήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όπως σας είπα και πριν, είμαστε στην αρχή και το ζητούμενο είναι πώς θα παραμείνουμε σε αυτή την τροχιά που έχουμε χαράξει μέχρι τώρα.
Κύριε Ταουσιάνη, με ενημερώνουν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει αναφορικά με τις εξελίξεις στα Χανιά, φαντάζομαι θα πρέπει να δώσω άμεσα τη σκητάλη στους συναδέλφους. Θα πρέπει να διακόψουμε τη σύνδεσή μας. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.